Καλημέρα, κύριε Σαρίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλημέρα στην πόλη μας. Καλή δύναμη να έχουμε όλοι μας, γιατί πολλά σημαντικά γεγονότα είναι μπροστά μας. Και εν αναμονή και σε διάφορα θέματα των εξελίξεων, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και ποια πορεία θα ακολουθήσουμε. Τι βλέπετε για τη Θεσσαλονίκη, κύριε Σαρίδη? Υπηρετήσατε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θητεύσατε μάλλον στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είδατε κάποια πράγματα από μέσα, αλλά παραμένετε ένας επιχειρηματίας, ενεργός πολίτης. Ποιο είναι το, τι μένει τελικά από την μέχρι τώρα παρουσία, και βέβαια αν θα συνεχιστεί αυτή η θητεία σας, η ενασχόλησή σας με τα κοινά? Ας ξεκινήσω πρώτα για τη Θεσσαλονίκη, την οποία με ρωτήσατε, κύριε Ραϊλογλού. Ναι. Εγώ για τη Θεσσαλονίκη είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Για το πώς ουσιαστικά τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει η εικόνα της πόλης, πραγματικά εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει. Για αυτή την εικόνα, την εικόνα της μιζέριας και της φτώχειας ουσιαστικά, η οποία όμως παρουσίαζε η πόλη, φταίει, να είμαι και ειλικρινής, και το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Καθώς το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν έκανε και τίποτα, αυτό δηλαδή το οποίο προερχόταν από την πόλη Θεσσαλονίκης, δεν έκανε τίποτα για να βοηθήσει αυτήν την πόλη τα προηγούμενα χρόνια, και θύτευσε, να σας πω, να σας θυμίσω ότι έχει θητεύσει και σε θέσεις και σε υπουργικές θέσεις. Η πόλη έχει βγάλει μάλιστα και έναν πρωθυπουργό και έναν, και έναν πρόεδρο κόμματος έχει βγάλει η πόλη. Άρα λοιπόν, να είμαστε και ειλικρινείς, από εμάς, από μέσα, από εδώ, από την πόλη ξεκινούσε το κακό. Τώρα δείχνουν τα πράγματα, αν εξαιρέσουμε την ένστασή μου για το μετρό, δείχνουν τα πράγματα ότι και με την πώληση του λιμανιού, αλλά και με τα project τα οποία είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, ότι θα αναπτυχθεί η πόλη, η οικονομική ζωή της πόλης θα πάρει μια ανάσα, και με δεδομένο ότι ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή αναπνέει, επειδή υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών οι οποίοι ζουν ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια της φοιτησής τους στην πόλη μας και ενισχύουν οικονομικά και εκείνοι με τη δικιά τους την πλευρά την οικονομική ζωή της πόλης, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Τώρα, άρα συμμερίζεστε δηλαδή το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τις δεσμεύσεις οποίες ανέλαβε απέναντι στην πόλη, και πιστεύετε πως τα επόμενα χρόνια θα τρέξουν αυτά τα σχέδια τα οποία έχει εξαγγείλει? Είμαι υποχρεωμένος να ακούσω και είμαι υποχρεωμένος να κάτσω να αξιολογήσω για το τι ενδεχομένως αυτές οι δεσμεύσεις μπορεί να σημαίνουν για την πόλη. Αλλά η απόσταση μεταξύ λόγων και πράξεων εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχοντας λοιπόν αυτή την υποχρέωση, καθώς αν θέλω να παραμένω ενεργός πολιτικά, άκουσα τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, και αν υλοποιηθούν αυτές οι δεσμεύσεις, τότε θα αλλάξει η εικόνα της πόλης. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα αλλάξει στην περίπτωση που θα υλοποιηθούν αυτές οι δεσμεύσεις. Ακόμα και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο ήμουν βουλευτής, ποτέ δεν έκανα αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, κύριε Ραϊλογλου. Ποτέ δεν το έκανα αυτό το πράγμα, και εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα λοιπόν λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Εάν υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις, θα αλλάξει η εικόνα της πόλης. Έχω την ένστασή μου όσον αφορά για τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά είδε η κυβέρνηση το θέμα της επίλυσης του μετρό. Κάποια στιγμή λοιπόν, σε μια πόλη η οποία τυραννιέται από το κυκλοφοριακό, μια πόλη η οποία κρατάει ταλαιπωρημένους τους πολίτες της εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με την παγκόσμια πρωτοτυπία να έχουν ξεκινήσει τα έργα του μετρό πάνω από μια δεκαετία και να μην έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, και να χρειάζονται άλλα 3 με 4 χρόνια για να ολοκληρωθεί μια γραμμή που σε άλλες περιπτώσεις τελείωνε στην Αθήνα μέσα σε 3 με 4 χρόνια, αντιλαμβάνεστε το μήκος, εννοώ, της γραμμής, αντιλαμβάνεστε ότι
ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος πάρα πολύ, θα συνεχίσει να ταλαιπωρείται. Εσείς, και το μετρό θα μισό λεπτό κύριε Σαρίδη, εσείς για να μιλήσουμε, επειδή ξέρω ότι δεν μασάτε ποτέ τα λόγια σας, είσαστε όσον αφορά στο μετρό, θα ρωτήσω, είσαστε υπέρ της λύσης της in situ παραμονής ή πρέπει να βγουν τα αρχαία και να ξαναμπούν μετά, για να το πούμε απλά. Γιατί, ή και να το θέσουμε Γιάννη και πιο, δηλαδή, να μείνει ο σταθμός στη Βενιζέλου, να τον κλείσουμε. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση? Είναι υπέρ της πιο γρήγορης και της πιο οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου και είμαι υπέρ της ανάδειξης με όποιον τρόπο των αρχαιοτήτων, η οποία θα μπορούσε να γίνει και πόλος έλξης και για τους τουρίστες. Την πιο γρήγορη λοιπόν, ακούστε να δείτε, την πιο γρήγορη, έντεχνη και οικονομικότερη λύση, εγώ θα ήθελα από την δική μου την πλευρά, για την πόλη. Αυτό που έχει να δώσει η ολοκλήρωση του μετρό της πόλης δεν μπορεί να το καταλάβει ο πολίτης Θεσσαλονίκης, πόσο θα αλλάξει η ζωή του και θα αποφύγουμε όλα αυτά τα δράματα τα οποία έχουμε καθημερινά στους δρόμους της πόλης, και θα μπορέσει και η πόλη με την υλοποίηση του μετρό να αλλάξει και εσωτερική εικόνα. Δηλαδή θα δοθεί η δυνατότητα στον Δήμαρχο από την δικιά του την πλευρά να προχωρήσει και σε κάποιες εκτελέσεις νέων έργων για να αλλάξει την εικόνα της πόλης. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Κεντρική Αριστερά, όπου ήταν και ο λόγος που μπήκαμε στη διαδικασία να επικοινωνήσουμε μαζί σας, πώς βλέπετε τις εξελίξεις εκεί, ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ, με την έννοια του ότι ποιος θα επικρατήσει τελικά σε αυτό το άτυπο μπραντεφέρ που υπάρχει, γιατί πρώτο καθεδρία στο χώρο της αριστερά. Δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ, είναι και Μέρα 25. Μην το ξεχνάμε αυτό. Α, μάλιστα. Είναι και Μέρα 25. Και αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φαίνεται. Ότι έχει κάποια εσωτερικά προβλήματα και δεν έχει βρει έναν σωστό βηματισμό για να κάνει μια αντιπολίτευση αξιολογή, έχει να αντιμετωπίσει από τα μεν δεξιά του ένα ΠΑΣΟΚ και από τα μεν αριστερά του μια Μέρα 25. Άρα λοιπόν το μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτό. Από τη μια είναι αξιωματική αντιπολίτευση με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που ξεπερνάει το 30%, που θα μπορούσε υπό διαφορετικές συνθήκες να οδηγήσει το κόμμα αυτό σε μια μελλοντική διακυβέρνηση της χώρας άνετα. Αυτή όμως τη στιγμή οι πιέσεις οι οποίες δέχεται και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Μέρα 25, οι οποίοι κατεβαίνουν πραγματικά και με κοινοβουλευτικές προτάσεις, το οποίο για μένα είναι το σημαντικότερο, ξέρετε. Η δουλειά ενός κόμματος, είτε είναι αντιπολίτευση Ελλάσσων, είτε είναι Μίζων, είτε είναι αξιωματική αντιπολίτευση, δεν έχει καμία σημασία, είναι να κατεβαίνει με προτάσεις οι οποίες να λύνουν τα προβλήματα των πολιτών. Εάν αυτό το πράγμα δεν το κάνεις, τότε έχεις χάσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ εκτιμώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σύρεται σε μια γραμμή αντιπολίτευσης η οποία δεν είναι παραγωγική. Έχει πέσει μέσα σε μια, στην παγίδα να το πω και κάπως έτσι, της κυβέρνησης, η οποία για τους δικούς της λόγους αναδεικνύει θέματα τα οποία ενδεχομένως πλήττουν την αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ τα χρόνια τα οποία ήταν ήταν στην κυβέρνηση της χώρας, με αποτέλεσμα να έχει περάσει σε μια αμυντική κατά εμένα στάση και να μην περνάει στην επίθεση, που η επίθεση είναι προτάσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, υπέρ της οικονομίας, υπέρ των εθνικών μαθημάτων, υπέρ όλων τελεπάντων των θεμάτων που απασχολούν τον κόσμο. Κύριε Σαρίδη, στον Άι ΣΥΡΙΖΑ γραφτήκατε? Όχι, δεν έχω γραφτεί. Ο λόγος? Όχι, δεν έχω γραφτεί. Ακούστε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ. Για να βγάλουμε και την είδηση, καταλάβατε. Εγώ συνεργάστηκα με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουλίου. Ναι. Καθώς τον δέχτηκα την πρόταση για συνεργασία. Να ξέρετε ότι για μένα η πρόταση συγκεκριμένη ήταν ιδιαίτερα τιμητική. Γιατί αφενός μεν από τη μια, εγώ είχα ψηφίσει τον προϋπολογισμό, αν το θυμάστε. Βεβαίως. Τότε είχαν πέσει όλοι να με φάνε, αλλά εγώ για αυτή την ψήφο μου στον προϋπολογισμό δικαιώνομαι. Και δικαιώνομαι κάθε μέρα. Και δικαιώνομαι ακόμα και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πάνω σε αυτόν τον προϋπολογισμό πατάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να δώσει τις όποιες παροχές, ακόμα και το κοινωνικό μέρισμα στο τέλος του χρόνου, έστω των 300 εκατομμυρίων ευρώ,
βασίστηκε και στηρίχτηκε σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Και από την άλλη πλευρά δεν έδωσα εμπιστοσύνη, ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση πριν τις πρέσπες και δεν ψήφισα τη συμφωνία των πρεσπών. Εμένα ο ΣΥΡΙΖΑ με κάλεσε και μου είπε σε θέλουμε να έρθεις όπως είσαι, με αυτά τα που πιστεύεις μέσα σου και δεν θέλουμε να αλλάξεις καθόλου. Άρα λοιπόν, υπάρχουν λόγοι για να μπείτε στο ΣΥΡΙΖΑ επομένως. Είστε ικανοποιημένος από αυτή τη συνεργασία την οποία είχατε μαζί του? Εγώ από την δικιά μου την πλευρά παραμένω στον κεντρό χώρο και αυτό που θέλω είναι να συνεχίζω να εκφράζω ελεύθερα την άποψή μου. Εγώ δεν μπορώ να μπω ούτε μέσα σε καλούπια, ούτε να στηρίξω κάτι το οποίο δεν έχω μέσα μου και δεν μπορώ να το στηρίξω με επιχειρήματα. Για μένα η δημοκρατία είναι ένας πόλεμος επιχειρημάτων. Αν λοιπόν σου δημιουργούν την αίσθηση, να το πω κάπως έτσι, ότι δεν θα πρέπει να στηρίξεις κάτι το οποίο δεν το πιστεύεις, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ασφαλώς, αυτό είναι θεμητό και απόλυτα λογικό. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι η εμπειρία μου που αποκόμισα στη Βουλή τα 4 τελευταία χρόνια, σας πληροφορώ ότι είναι αυτή. Ότι πάρα πολλοί πρώην, να το πω έτσι, συνάδελφοί μου βουλευτές, οι οποίοι και παραμένουν ακόμα και αυτή τη στιγμή είναι βουλευτές, διαφωνούσανε έξω από την αρένα, θα σας το πω έτσι ευθέως, διαφωνούσανε για την στάση την οποία, εν πάση περιπτώσει, το κόμμα τους, για την κομματική γραμμή, και όταν μπαίνανε μέσα στην αρένα την ψηφίζανε. Αχα, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει. Μάλιστα, ο κ. Σαρίδης, ναι. Για τα στατιωτάκια που ψηφίζουν μόνο ό,τι πει ο αρχηγός. Γραμμή, εγώ για αυτή την κομματική, την περιβόητη κομματική γραμμή, ήρθα σε αντίθεση με την Ένωση Κεντρών. Ήρθα σε αντίθεση με το κόμμα μου. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις ποτέ δεν εφάρμοσα την κομματική γραμμή εγώ της Ένωσης Κεντρών. Σε κάποιες περιπτώσεις παρά μόνο ψήφιζα πάντα με βάση την συνείδησή μου, λέγοντας το εξής, ότι εκπροσωπώ έναν κόσμο, εκπροσωπώ τους πολίτες, πάντα οι πολίτες ήταν ενημερωμένοι από μένα για τα θέματα της επικαιρότητας, για αυτά τα οποία πηγαίναμε να ψηφίσουμε, άκουγα τη γνώμη τους, την αξιολογούσα τη γνώμη τους και πάρα πολλές φορές, θα είμαι και ειλικρινής, την ακολούθησα. Τελικά, αυτό θέλω να το ρωτήσω τον κύριο Σαρίδη, συγγνώμη Γιάννη. Ναι. Ποιο ήταν, τώρα βέβαια δεν μας φτάνει ενδεχομένως ο χρόνος, αλλά τι ήταν αυτό, κύριε Σαρίδη, που έφτεξε και η Ένωση Κεντρών κατέρευσε? Έχει εξαϊλώθηκε. Ποιο ήταν το? Δεν μπορεί, γιατί να φταίει. Δεν μπόρεσε να πείσει. Ναι. Ακούστε να δείτε. Η Ένωση Κεντρών δεν μπόρεσε να πείσει τον κόσμο για τις προθέσεις της. Γιατί ουσιαστικά, ενώ εξέφραζε έναν πολύ καθαρό, κατά την άποψή μου και ειλικρινές, πολιτικό λόγο, δεν μπόρεσε να οργανωθεί, δεν είχε δομές, δεν μας είχε επιτρέψει την οργάνωση ο πρόεδρος του κόμματος, άρα λοιπόν δεν είχαμε δημιουργήσει, δεν μπόρεσαμε στα 4 χρόνια να δημιουργήσουμε στελέχη, δεν μπόρεσαμε και να δημιουργήσουμε και ακροατήριο, ξέρετε, από κάτω, το οποίο να μας ακούσει. Έτσι λοιπόν η προσπάθεια των βουλευτών ήταν ατομική προσπάθεια, δεν βασιζόταν πάνω σε υγιές βάσεις. Με αποτέλεσμα... Γι' αυτό φταίει ο κύριος Λεβέντης. Ναι, το έχω πει, το έχω, κοιτάξτε, εγώ έχω μιλήσει ξεκάθαρα και έχω τοποθετηθεί δημόσια ότι όλη η ευθύνη ήταν του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, και μάλιστα να σας θυμίσω ότι μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όταν ο ίδιος γύρισε μπροστά στις κάμερες να κατηγορήσει τον ελληνικό λαό ως ηλίθιους, γιατί αυτό είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών στη δήλωσή του την Κυριακή το βράδυ των ευρωεκλογών, εμένα με οδήγησε στην έξοδό μου αυτή η κίνηση του Προέδρου, δηλαδή ότι ακόμα δεν είχε καταλάβει το μέγεθος των ευθυνών του, εμένα με οδήγησε στην έξοδό μου από την Ένωση Κεντρών. Μάλιστα. Τώρα φανταζόμαστε με τον Γιάννη εδώ πέρα, κύριε Σαρίδη, ότι ως ελεύθερος ακριβώς πολίτης, σκεπτόμενος, ενεργός, είσαστε, παρακολουθείτε τα δρόμενα και είσαστε σε συζητήσεις ενδεχομένως ώστε να επανενεργοποιηθείτε σε κάποιους. Θα μπορούσατε δηλαδή, Φερρυπίν, να μεταπηδήσετε από την κεντροαριστερά στην κεντροδεξιά, δηλαδή αν είναι Νέα Δημοκρατία σας κάλυπτε? Αυτή τη στιγμή είμαι θεατής των πολιτικών εξελίξεων, βλέπω, ακούω,
Έχω την εμπειρία για να μπορώ να κρίνω και να αξιολογήσω προς τα που πάει το πράγμα. Με ενδιαφέρει όμως, θα ήθελα να σας δώσω την πληροφορία ότι αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει οποιαδήποτε συζήτηση προς καμία κατεύθυνση, να το πω έτσι, είτε κέντρο αριστερά είτε κέντρο δεξιά. Με ενδιαφέρει να υλοποιήσω μια πρωτοβουλία την οποία έχω αναλάβει και είμαστε στο τελικό στάδιο και αφορά την ανακύκλωση. Και η πρωτοβουλία αυτή ονομάζεται οικολογικό εισιτήριο και θα ξεκινήσει από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, προσπαθώντας... Πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία, κύριε Σαρίδη, γιατί δεν την γνωρίζαμε. Πιστεύω και εύχομαι με τις αρχές του καινούριου μήνα να μπορέσουμε να την ξεκινήσουμε, να την κάνουμε πράξη. Ναι. Σας είπα ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο, περιμένουμε την έγκριση να πάρουμε αριθμό Μητρώου από το Υπουργείο Εργασίας. Είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός, ονομάζεται Οικολογικό Εισιτήριο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα θα ξεκινήσει και στην Αθήνα αυτό το εγχείρημα. Με μια μικρή καθυστέρηση, γιατί ήθελα πραγματικά η επίσημη έναρξη να γίνει από εδώ, από την πόλη μας, για μία ακόμα φορά να πρωτοπορήσει. Αφορά ουσιαστικά την δημιουργία οικολογικής συνείδησης στους Έλληνες πολίτες και την ενίσχυση, να το πω έτσι, βιώσιμων θέσεων εργασίας, καθώς όταν απευθύνεται σε ανέργους, δηλαδή σε αυτή την κινσέπη οι εργαζόμενοι θα είναι άνεργοι, με σκοπό την δημιουργία οικολογικής συνείδησης. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία βασίστηκε πάνω στην διαπίστωση ότι η μπλε κάδοι έχουν αποτύχει, στην διαπίστωση ότι κάθε χρόνο πληρώνουμε εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχουμε πετύχει τους στόχους μας, που είναι να ανακυκλώνουμε τα προϊόντα μας κατά 50%, ενώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με το ζόρι μεταβίας γύρω στο 15%, είναι μια πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε παιδεία. Ουσιαστικά, γιατί αυτό λείπει από τον Έλληνα, παιδεία. Δεν είναι ένοχος ο Έλληνας όταν πηγαίνει και πετάει την ανακύκλωσή του στους μπλε κάδους. Ένοχοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν ουσιαστικά στα κέντρα διαλογής να μπορέσουν να προχωρήσουν στον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων προϊόντων και να μπορέσουν να πιάσουν τους στόχους που επιβάλλεται να έχει η Ελλάδα. Είναι ένα τολμηρό εγχείρημα, κατά την άποψή μου. Λεπτομέρειες για αυτό το εγχείρημα... Η χρηματοδότηση από πού αν επιτρέπετε έρχεται, κύριε Σαρίδη? Η χρηματοδότηση έχω ήδη κάνει εγώ τις ενέργειες σε πρώτη φάση, γιατί είναι την ΣΕΠ για να βοηθήσει και η ελληνική κυβέρνηση από τη δικιά της την πλευρά στο εγχείρημα το συγκεκριμένο. Έτσι θα ξεκινήσουμε, με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσουμε, και από εκεί και πέρα, επειδή είναι άπαξ η βοήθεια αυτή, είναι μία φορά η βοήθεια από την πλευρά της κυβέρνησης, με τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψει όχι μόνο η Κινσέπ Θεσσαλονίκης, αλλά η Κινσέπ της Αθήνας, η Κινσέπ της Πάτρας και η Κινσέπ του Ηρακλείου, σε κάθε μεγάλη πόλη, να το πω, αυτό είναι το εγχείρημα, να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Θα έχουμε και από πίσω μας τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία πρωτοβουλία ακούγεται. Μακάρι σε μια εποχή που όταν, και με την κλιματική αλλαγή. Όταν θα έχουμε υπόσταση, λοιπόν, όταν θα έχουμε υπόσταση και νομική και λογιστική ταυτόχρονα, γιατί έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε, καθαρά, με διαφάνεια. Αν σας είπα ποιος είναι ο σκοπός, πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει το συγκεκριμένο εγχείρημα. Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες πραγματικά είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι πηγαίνουν τα ανακυκλώσιμά τους στο μπλε κάδο. Αλλά για μένα το πρόβλημα είναι πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την διαλογή στην πηγή. Αυτό που γίνεται στα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη, δηλαδή ο πολίτης στο σπίτι του να μπορεί να ανακυκλώνει τα προϊόντα του, αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει, πρέπει να μπει μέσα στον Έλληνα να το καταλάβει. Και αν, ακόμα και αν αυτό είναι ανταποδοτικό σε πρώτη φάση, δηλαδή κάποιοι πόντι, μπόνους που μπορεί να παίρνει ο Έλληνας πολίτης που ανακυκλώνει στο σπίτι, ναι, ας ξεκινήσουμε και με την ανταπόδοση. Μάλιστα.
πολύ ωραίο. Εγώ πολύ χαίρομαι όταν ένας άνθρωπος που μπήκε στην πολιτική ασχολήθηκε. Να με καλέσετε στην εκπομπή σας, ναι, όταν θα είμαστε έτοιμοι. Εδώ είμαστε εμείς. Με υπόσταση, όταν θα έχουμε υπόσταση. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σαρίδη, καλή δύναμη και καλή αρχή στο νέο αυτό φιλόδοξο και όπως ακούγεται πολύ, πολύ ενδιαφέρον ξεκίνημα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.